μεταξύ των καλεσμένων ήταν και ο κουμπάρος του οικοδεσπότη Τάκης Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, αυτά έγιναν πριν από λίγο. Σοφία. Σας ακούω. Γιατί έπρεπε να γίνει προανακριτική. Δεν του χτύπαγα την καμπάνα του Μητσοτάκη για το κουμάσι αυτό. Ναι. Δεν του το έλεγα. Πού βασίζεσαι. Κνήτης, ο κολλητός εξαπολύτων του Λαγιώτη, κουμπάρος και συνέτρος του Καλογλίτσα. Του τα έλεγα. Ναι. Πρώτη φορά τα ακούς αυτά σήμερα. Όχι, δεν τα ακούω πρώτη φορά. Από σας λοιπόν, το έχω ακούσει πολλές φορές. Δηλαδή, έσκασε. Από τότε που πριν τις εκλογές. Έσκασε, Σοφία μου. Έσκασε. Mm. Και γι' αυτό προφανώς και τον πέταξε όπως τον πέταξε ο Λεμονόπουλο. Ναι. Μα δεν είναι ένα κόλπο. Ήταν σε ό,τι κόλπο είναι μέσα. Ό,τι κόλπο. Σε ό,τι κόλπο. Σε όλα τα κόλπο. Μέσα. Κόλπο. 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 Μάλιστα. Λοιπόν. Πολλά. Κόλπο επαναλαμβανόμενο που έφερε κόλπο στο Μητσοτάκη. Μπαμ, το ξέρω. Και ευτυχώς που ήρθε η απομάκρυνση. Πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Νίκος Ανδένδιας... Έλα, μωρέ Σοφία, να κάνεις ένα ρεπορτάζ, σε παρακαλώ, γιατί... Ναι, εγώ κόμως είπε. Ναι. Σε ποια τοπική επιτροπή είναι γραμμένος ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τι εννοείται με... Κάπου, δεν λέει, πάλι. Εγώ έφνησε, έχω βραβευτεί από 400 τοπικές επιτροπές όλης της χώρας. Δεν μιλάμε τώρα για τον ίδιο αγώνα. Σε ποια τοπική επιτροπή είναι. Μα σε ποια τοπική επιτροπή είναι. Σε καμία. Α, μπράβο. Ναι. Τότε τα άλλα τα κολλάει, γιατί τρέχουν στις τοπικές επιτροπές για γίνεται υπουργός αυτός που ήταν σε καμία. Ναι, αλλά ο ίδιος εμφανίστηκε όμως. Είχε τη δυνατότητα και την ικανότητα να εμφανιστεί και να διατηρηθεί μέχρι πρότινος. Δεν είναι το ίδιο. Σας παρακαλώ. Υπάρχει μια παροιμία που δεν νομίζω ότι έχει κάποιο λόγο. Συγγνώμη, αλλά μένα μου ήρθε αφορμήτως έτσι. Τέλει, για πείτε μου την παροιμία, γιατί ξέρετε πολλές παροιμίες. Ποια παροιμία πήρε. Μια κλέφτη, τώρα που κλέφτη, βρίσκεται και κάθε μέρα.